το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά, θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα ποιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα ποιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη δίχως. Πες μου ότι δεν θα μας χωρίσει τίποτα. Τίποτα. Ποτέ. Ότι θα είμαστε για πάντα μαζί, πες το. Για πάντα. Η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου. Την είχε αγκαλιά και φιλόντουσα. Τους είχα μένω, γι' αυτό δεν με ήθελε. Βιονούτμα, Αλλάχ, Χεγέρ δε Κυρίω. Φίλιππε, είμαστε μεθυσμένοι και οι δύο. Φίλιππε. Μια τέτοια εκκλησία θα ήθελα να παντρευτούμε κάποτε. Αυτές τις μεγάλες τις νεοπλουτίστικες δεν τις μπορώ καθόλου. Καλά τι τώρα. Τι ψόφιο καλά είναι αυτό. Σε τρελός! Θα πας να γνωρίσεις τους γονείς της χωρίς να τις πεις ότι είσαι μουσουλμάνος. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε. Το είχα προγραμματίσει. Μόνο που εγώ δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να τα έχω με μουσουλμάνο. Γιατί σου είναι τόσο περίεργο, αφού η αγάπη είναι. Το φαντάζεσαι τον Κυριάννη. Εγκεφαλικό θα πάθαινε. Αποφασίσαμε με τον Πέτρο να μείνουμε μαζί και ερχόμαστε να γνωρίσει τους δικούς μου. Τόσο καλά. Δεν έχω δικαίωμα να μάθω με ποιο με κεράτο είναι τόσο καιρό! Να δάσκαλος είναι στην Κομωτινή! Εντάξει, ευχαριστημένος! Κάτι ακόμα! Παράτα με, Φιλιππέ! Τόσο πολύ τον αγαπάς. Ναι. Πολύ. Γεια σας. Καλώς τον. Αυτός είναι ο Πέτρος. Η μαμά μου, ο μπαμπάς μου. Πολύ. Να περάσουμε μέσα. Ως το δάσκαλος, λοιπόν. Μάλιστα. Μέσα από την Κομωτινή. Ναι. Πώς είναι η ζωή σας? Εμένα μου αρέσει, είναι ο τόπος μου. Τώρα η Χριστίνα... Άστε, Χριστίνα. Άστε. Για σένα μιλάμε τώρα. Μένεις με τους δικούς σου? Ναι, με τους γονείς μου. Και τώρα αποφασίσετε να μείνετε μαζί? Ναι. Ποιανού ιδέα ήταν αυτό? Και τον δύο. Δεν γνωριζόσαστε καλά? Όχι, αλλά... Λίγο βιαστικό μου φαίνεται. Την αγαπάω. Την αγαπάω πολύ. Άμα την αγαπάς, θα περιμένεις. Η Χριστίνα ήρθε για σπουδές, όχι για έρωτες. Ρε μπαμπά! Σιωπή! Με τον άνθρωπο μιλάω. Δεν θα πάνε πίσω οι σπουδές της. Σας το υπόσχομαι εγώ. Σας δίνω το λόγο μου. Οι γονείς σου το ξέρουν? Ήθελα να μιλήσω πρώτα μαζί σας. Και αν εμείς πούμε όχι? Καταλαβαίνω τους συνδυασμούς σας, αλλά... Άσε τις φιωριτούρες. Μα αν εγώ πω όχι, τι θα κάνετε? Ό,τι πει η Χριστίνα. Εγώ θα την αγαπάω, είτε πείτε ναι, είτε πείτε όχι. Ακόμα και αν πείτε όχι, εγώ θα περιμένω να τελειώσει.
Θα κανονίσω να πάρει μεταγραφή στην Αθήνα. Μπαμπά, σε παρακαλώ. Πάψε εσύ! Θα έρθω κι εγώ. Θα την ακολουθήσω παντού. Θα σου απαγορέψω να το βλέπεις. Δεν θα σε ακούσω. Μη μιλάς έτσι. Πάμε να τα πούμε έξω. Τι κάνει ο πατέρας σου? Έχει ένα μαγαζί με υδραυλικά στην αγορά. Αδέλφια έχεις? Ναι, μια αδελφή παντρεμένη στην Ξάνθη. Πώς τη λένε? Σοφία. Το όνομα της πεθεράς μου. Πρώτη φορά που δεν μ' ακούει το κορίτσι μου. Πρώτη φορά αγαπάει έτσι. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκε εκεί πάνω. Μην βλαστημάτε την αγάπη. Δεν τα έχω μαζί σου. Αλλά η Χριστίνα είναι το παν για μένα. Και για μένα. Για αυτήν ζω. Μην κάνεις συγκρίσεις. Θα κάνω. Γιατί όταν αγαπάς μια γυναίκα περισσότερο από τον εαυτό σου, είναι αγάπη για μια ζωή. Μεγάλα λόγια, δάσκαλε. Δεν είναι μεγάλα λόγια. Εγώ ανέτρεψα ολόκληρη τη ζωή μου για τη Χριστίνα. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα χρειαστεί να κάνω ακόμα. Τι έκανες δηλαδή? Ήμουν αραγωνιασμένος και χώρισα. Πήγα κοντά στους γονείς μου, στους συγγενείς μου, στο παιδικό μου φίλο, σε όλους. Και μετά από όλα αυτά θες να σε εμπιστευτώ εγώ? Ναι. Γιατί εσείς πρέπει να ξέρετε. Η Χριστίνα μου είπε ότι με τη γυναίκα σας είστε πολύ αγαπημένοι. Περάστε πολλά εμπόδια που σας ένωσα. Άλλο εμείς. Το ίδιο είμαστε. Όσοι έχουν περάσει ζόρια και έχουν αγαπήσει, μπορούν να καταλάβουν ένας τον άλλον. Έτσι δεν είναι? Λες να αρπαχτούν. Έτσι όπως τα κατάφερες. Και αργούν, γαμώτο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι του βρήκες. Δηλαδή αυτός είναι καλύτερος από τον Φίλιππο. Μαμά, όρεξη έχεις? Τους γονείς του τους γνώρισες? Όχι ακόμα. Στην ίδια πόλη μένετε. Τι περιμένεις? Καλά. Θα γίνει και αυτό. Αν δεν την είχα γνωρίσει, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα ήμουν πιο ήσυχος. Θα μπορούσα να ορίζω τη ζωή μου. Τώρα μου την ορίζει εκείνη. Μόνο που ξέρω ότι υπάρχει κάπου, ότι γελάει, ότι αναπνέει. Δεν θα μπορούσα μακριά της. Θα ήμουν δυστυχισμένος, θα μου έλειπε το όλο μου μισό. Αν θεμάσαι, δεν ξέρω γιατί σε πιστεύω. Γιατί την αγαπάμε και οι δύο. Πρόσεξε, δάσκαλε. Αν την πληγώσεις, αν κακοπάθει μαζί σου, μα το Χριστό θα ανέβω στην Κομωτινή και θα σε καθαρίσω. Θα την προσέχω. Θα την φροντίζω, όλα θα πάνε καλά. Σαν τα μάτια σου να την έχεις. Έχετε το λόγο μου. Εικόνισμα να την κάνεις. Παναγιά. Ναι. Πρόσεξε μόνο μη χάσεις τη χρονιά. Άρε μπαμπάκα. Πόσο τυχερή είμαι που σε έχω.
Πλάκα κάνεις. Δεν μπορείς να φανταστείς. Να περνάει η ώρα και να μην έρχονται. Εγώ είναι το μεταξύ στα καρφιά. Μία-δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο κάνανε. Αγωνία, ε. Όταν επιτέλους φανήκανε, έρχεται ο πατέρας μου με το γνωστό του ύφος και μου λέει: «Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μην χάσεις τη χρονιά». Πολύ συγκινητικό. Δεν φαντάζεσαι. Μιλήσατε και για γάμο. Με τον Πέτρο έχουμε μιλήσει για χιλιάδες πράγματα. Για γάμο, για παιδιά. Έχουμε σαλτάρει τελείως. Αυτά. Πες μου τώρα τα δικά σου. Τι κινείται στον ορίζοντα? Τίποτα. Ξεραίλα. Με τον Κώστα που είχατε βγει? Χαμπά. Δεν λέει. Τελείως κολλημένος με τα δικά του. Στέλνει και κάτι ξενέρωτα email. Με τον Φίλιππο είχατε καμία επαφή? Όχι. Τίποτα. Ψέματα. Όχι, ρε. Έλα, αφού δεν μπορείς να κρυφτείς. Τι, άρχισε πάλι τα δικά του? Εντάξει, με πήρε μία φορά τηλέφωνο, αλλά δεν ήταν καθόλου πιεστικός. Τι ήθελε? Με ρώτησε γενικά για σένα. Και μετά είπαμε άλλα άσχετα. Μόνο από το τηλέφωνο? Ήρθε πάλι και σε βρήκε? Όχι, όχι, μόνο από το τηλέφωνο. Εσένα? Σε ενόχλησε καθόλου? Ευτυχώς όχι. Έχει εξαφανιστεί. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Σε απασχολεί καθόλου? Τι είναι αυτά που λες? Όχι, γιατί κατάλαβα ότι κι αυτός έχει ξεκινήσει μια σχέση που φαίνεται να τον ενδιαφέρει. Άντε, με τις ευχές μου. Το λες με την καρδιά σου ή... Η ιστορία αυτή έχει τελειώσει για μένα. Όταν σε πήρε, σε... Γεια σας. Ο Πέτρος. Από εδώ η κολλητή μου, η Ρούλα. Χαίρο πολύ. Γεια, έχω ακούσει πολλά για σένα. Κι εγώ. Απορώ πως τον εμπιστεύτηκες τόσο γρήγορα. Τι ξέρεις γι' αυτό, ναι? Αμάν η γκρίνια σου. Τίποτα καλό δεν βρήκες να πεις. Απορώ και με τον πατέρα σου, που τον εμπιστεύτηκε. Ακόμα δεν τον είδε. Κόβει το μάτι του. Ξέρει να ξεχωρίζει. Και να του πεις να σε πάει στους γονείς του, να σε γνωρίσουν. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Ακούς τι σου λέω. Να μην το αμελήσεις. Τι σε έχει πιάσει? Γιατί βιάζεσαι? Εσύ βιάστηκες. Και τώρα τρέχουμε. Να πάτε στο καλό και να είστε αγαπημένοι. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Για την εμπιστοσύνη και για την καλοσύνη που μου δείξατε. Είχα καιρό να δω το κορίτσι μου έτσι. Να χαίρεται, να διασκεδάζεται. Νόμιζα ότι μόνο μαζί μου μπορούσε να περνά τόσο καλά. Κάθε φορά με συγκρίνεται με εσάς. Και κουπλάρω λιγάκι. Να μου την προσέχεις και να την αγαπάς. Να μην έχετε μυστικά μεταξύ σας και να μην λέτε ψέματα. Μου δίνεις το λόγο σου? Ναι. Εγώ στα 25 χρόνια γάμου με την κυρία Λένη, το μόνο μυστικό που έχω είναι τα ούζα που πίνω στο μαγαζί κάθε μεσημέρι. Μη σου ξεφύγει και πεις τίποτα, ε? Και να τις λες να ντύνεται. Η Χριστίνα δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ξέρω, ξέρω. Καυγαδίζουμε για τα μπουφάν συνέχεια. Άρα, αγόρι μου, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω και κάτι. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Απλά αυτή τη φορά δεν πρόλαβα και ήταν. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Όλα θα τα πούμε. Καλό ταξίδι, καρδιά μου. Μόλις φτάσω, θα σας πάρω τηλέφωνο. Ήθελα να σου το πω από χτες. Τα παπούτσια αυτά από πού τα πήρες? Κομωτινή. Ωραία δουλειά. Γεια. Άντε, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο παιδί ο Πέτρος. Σαν επαρχιώτης δάσκαλος. Έλα. Λαϊκό παιδί, προκομμένο. Πάλεψε, σπούδασε. Δεν τα βρήκε έτοιμα. Αυτοί οι άνθρωποι μ' αρέσουν εμένα. Πάνε μπροστά. Εγώ λέω ότι βιαστήκανε. Η αγάπη δεν μπορεί να περιμένει. Χάγερ, Λούτφεν και Αλμενίστε, Μιχιορού.
Θα έρθω. Δεν ακούω τίποτα. Έχω ζητήσει άδεια. Πήγα μέχρι το διευθυντή και τον παρακάλεσα. Σε παρακαλώ, Χασάν, μην έρθεις. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Σε παρακαλώ. Και άδεια να μην μου δώσουν, εγώ θα έρθω. Μόνο και μόνο για να τον κοιτάξω στα μάτια και να τον φτύσω. Κάνε μου τη χάρη. Μην έρθεις και γίνει κανένα κακό. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου. Μην επιμένεις, δεν αλλάζω γνώμη. Θα έρθω. Γεια. Γκέλκουζεν, αγλαμά. Κιος γιας λάριμ, κρυντού άρτικ. Προσευχή σου. Τίποτα δεν χάθηκε. Ο Μουράτ θα το ξανασκεφτεί και να δεις που θα αλλάξει η γνώμη και θα έρθει πίσω παρακαλώντας. Γερμέ για Τζέκ, μπαμπά. Μην το λες. Ο πατέρας του και ο γαμπρός του του μίλησε. Δεν θα έρθει, πατέρα, έχει άλλη. Νέντιγερ σουν, Κιμ. Ο νούγκερ μουσλάρ. Ο νουνλά τσικίγιορ. Κιμ, λέ. Μπουρντάν, μαχαλεντένμι. Χάγιρ, για παντζή. Μπι χριστιαν. Ο Μουράτ. Ο Μουράτ με χριστιανή. Τι λες. Τον είδανε. Αυτή ήταν η ντυμένη μοντέρνα, όμορφη, χωρίς μαντήλα, φορούσε μια φούστα κοντή. Μπορεί να είναι και φοιτήτρια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αν ήμουν κι εγώ έτσι, δεν θα τον είχα χάσει, θα τον είχα κρατήσει. Ας τον, παιδί μου, δεν αξίζει τέτοιος που είναι. Γι' αυτή με άφησε. Ποιος θα είναι ένα κορίτσι αγράμματο, φοβισμένο, κλεισμένο μέσα στις μάντρες του μαχαλά. Ο Μουράτ έγινε κάτι, έγινε δάσκαλος. Σπούδασε στη ζωή του, μορφώθηκε. Τι να με κάνει εμένα, ε! Μην τις ζηλεύεις αυτές. Και όσες δικές μας κάναν τα ίδια δεν κατέληξαν καλά. Η Σουκράν που έφυγε, είδες τι έπαθε. Πόνεσε η Σουκράν, πληγώθηκε. Αλλά έζησε. Εγώ είμαι κλεισμένη και τον κόσμο τον βλέπω μόνο μέσα από την τηλεόραση. Δεν έχεις τίποτα να ζηλέψεις από καμιά. Φορώ μια μαντήλα και περιμένω τη μοίρα μου. Και πάντα αποφασίζουν οι άλλοι για μένα. Και εγώ είμαι εδώ και περιμένω. Και θα γεράσω περιμένοντας. Άιρτζανουμ, ξέρεις πώς μιλάνε για σένα στο μαχαλά. Πόσοι θα στείλουν για να συζητήσουν. Εγώ θέλω μονάχα τον Μουράτ. Ναι, για παλιού μαλά. Ναι, για παλιού μαλά. Είναι παρανός, μου παρέκολσουν. Άντε να πάτε και από το σπίτι. Άντε, άντε! Ο Μαχαλάς είναι από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια της Κομωτινής. Καλά, είναι δίπλα μας και δεν του είχα πάρει είδηση. Έτσι είστε στις Ιλαρισσές. Είναι πολύ όμορφα. Α, και σήμερα γιορτάζουν τον Μπαϊράμι. Το τέλος του Ραμαζανιού. Χθες γύρισα από κάτω. Γνώρισα τους γονείς της. Θα μας τρελάνες, τελείωσες. Αφού σου είπα ότι δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Ξέρεις κάτι όμως. Μου άρεσε. Ειδικά ο πατέρας της που ακούει Τούρκους και φεύγει. Ήταν πολύ γλυκός, σαν να τον ήξερα χρόνια. Σέντεον, για λανάμποντου. Με σκατρουλού όλμον γιόρτου. Θα ήθελα έτσι να δω την αντίδρασή τους, όχι από περιέργεια δηλαδή, όταν τους πεις, ξέρετε, το όνομά μου είναι Μουράτ. Στην αρχή θα τα παίξουν, είμαι σίγουρος. Μετά όμως τα καταλάβουν. Τα καταφέρω να τους πείσω εγώ, ότι όλα είναι προκαταλήψεις. Και δεν υπάρχουν διαφορές, είμαστε ίδιοι. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ζούμε μια χαρά μαζί, αλλά είμαστε διαφορετικοί.
Δεν είμαστε διαφορετικοί, είμαστε ίδιοι, πιστέψε με. Με τη Χριστίνα ζω καιρό και την ξέρω. Δεν υπάρχουν διαφορές. Έθελω τυφλής. Επειδή δεν πίνουμε αλκοόλ και δεν τρώμε χοιρινό, σιγά τις διαφορές. Κι εγώ έτσι έλεγα παλιά. Αλλά τώρα ζούμε μαζί και την ξέρω. Δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο όμοιοι είμαστε. Και ποιος από τους δυο θα αλλάξει? Θα γίνεις εσύ χριστιανός ή εκείνη μουσουλμάνα? Κανένας δεν θα αλλάξει. Ο καθένας πιστεύει ό,τι πιστεύει. Εγώ το Μπαϊράμι, η Χριστίνα το Πάσχα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πουλάρ ολμάζ. Χιτς πει ζαμάν τα ολμάντε. Καρδέσι μου έντιορ. Μα να αλλάξει καρκέν με. Ε, βέβαια. Δεν με κοιτάς έτσι. Αποφάσισα ότι θα τα πω όλα. Θα τις γνωρίσω τους φίλους μου, εσένα την περνά. Και αργότερα τους γονείς μου. Σήμερα το βράδυ θα τα πω όλα. Τέρμα τα ψέματα. Και τώρα που γνώρισα τους δικούς της είμαι πιο σίγουρος. Ο Πέτρος. Κι αυτός για καφέ. Μπορζιμούς, ναι. Σιτς μισέι, Μουράτ. Μπουλάρ. Μπεντέν. Είσαι κύριε. Είναι μουσουλμάνος. Έλα ρε. Καλά, έχω πάθει πλάκα. Ναι. Αυτό είναι. Θυμάσαι που σου λέγω ότι κάπου τον ξέρω. Τον είχα πετύχει πάλι εδώ. Μουσουλμάνος. Ναι. Πριν από μισή ώρα τον είδαμε στο Μαχαλά. Μιλούσε τουρκικά. Εγώ δεν θυμήθηκα. Μου είχε κάνει κλικ, τον είχα ξαναδεί εκεί. Όχι, ρε, εσείς, δεν μπορεί η Χριστίνα με μουσουλμάνο. Η δική της είναι από την πόλη. Κάποια παρεξήγηση έχει γίνει. Φαίνεται ότι μιλάμε για μεγάλο έρωτα. Μα είναι τυχαίο που τον έκρυβε τόσο καιρό. Ατυχία γαμώ, το μόνο εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Ρε, εσείς, μήπως δεν το ξέρει. Οχ, το μάτι μου. Μην είσαι αφελής. Άντε, ρε, σκουβαλάτε. Κάτσε εδώ, ρε, έχουμε νέα. Τι πράγμα. Καλά, σε αυτόν δεν έχετε πει τίποτα. Κάτσε και κάτσε καλά. Τι. Λοιπόν, άκου. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν τέτοια εξέλιξη. Τέλεια. Για να δούμε για τη συνέχεια. Την έκπληξη, βέβαια. Την έκανε ο πατέρας μου. Πολύ ευτυχία σε βλέπω. Ευτυχισμένη, μωρό μου. Ναι, αυτό. Οπότε, από αύριο μεθαύριο, θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε και το σπίτι. Σωστά. Κουβεντιάστε όμως και με τον Πέτρο. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλη την ώρα συζητάμε. Αυτά. Ήθελα να σας τα πω από κοντά. Καλά έκανες, μπράβο. Να πας στο καλό, κορίτσι μου. Μεθαύριο που θα έρθω, θα σας τα πω όλα με λεπτομέρειες. Γεια σας. Γεια. Γεια. Πολύ ευτυχία, δεν είναι? Είπαμε, ευτυχισμένη. Μακάρι να κρατήσει. Μακάρι. Έλα, έλα, δουλειά τώρα. Πού είσαι εσύ? Δεν πήγες ακόμη σχολείο? Όχι, είναι αργία σήμερα. Πάλι λούφα. Σήμερα οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν το τέλος του Ραμαζανιού. Το Μπαϊράμι. Είναι μεγάλη γιορτή. Τόσο μεγάλη όσο είναι για τους χριστιανούς το Πάσχα, για να σου δώσω να καταλάβεις. Και τι σχέση έχεις εσύ με αυτούς? Αφού δουλεύω σε μηνωτικό. Τέλεια. Έχουμε όλη τη μέρα δική μας. Χόσκελ, δηλαδή, το τζουκλάρ. Βουγερούν. Χαϊρουλό, βαϊραμλά. Σαλόν σε ζήτε. Τα σεκιούρ εντερή. Καλώ τα. Χαϊρνού μπαϊραμλά. Χαϊρνού μπαϊραμλά. Τα σεκιούρ εντερή. Επάρτε άλλο ένα ο καθένας. Χαιρετισμού στον πατέρα σας. Και να τους πείτε ότι το απόγευμα τους περιμένουμε. Ναι. Στο καλό.
Να ποιος σου. Και διάνομαι σου. Εβετ. Το απόγευμα να έρθεις νωρίς. Περιμένουμε τα ξαδέρφια σου και τους θείους σου. Δεν νομίζω να προλάβω, έχω δουλειά. Τέτοια μέρα δουλειά, τι δουλειά. Σήμερα είναι αργία, πάνε στους συγγενείς, κάνουν επισκέψεις. Τέλος πάντων, έχω κανονίσει κάτι. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα είμαστε μαζί. Πώς θα λείψεις φέτος. Θα πάω στο θείο Σερχάν και μετά πρέπει να φύγω. Λείπει συνέχεια. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεσαι, πού πας. Σου είπα. Όχι, εγώ θα σου πω τώρα, γιατί θα ακούσεις. Από το χωρισμό σου με τη Μελέκ, σε έχει χάσει το σπίτι. Τσετζούκ τεγίλιμ. Αμπάμπης μπιρ αηλέης και απαιτώ να σέβεσαι το σπίτι και τους γονείς σου. Πόσες πίκρες πια θα μας δώσεις. Γεια σας. Γεια. Πώς πήγε το ταξίδι? Τέλεια. Πω, έχω μια δίψα. Συγγνώμη, ένα φραπέ μέτριο μεγάλα, παρακαλώ. Ταξίδι με τον Πέτρο. Πάντα. Στις ομορφιές σου είσαι σήμερα. Θα βγούμε έξω με τον Πέτρο για φαγητό. Να πιω λίγο νερό. Και πότε θα σας δούμε μαζί να το γνωρίσουμε κι εμείς? Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Πιάνουμε σπίτι μαζί, ξέρετε. Ετοιμασίες, ε! Έπιπλα ιστορίες. Α, αύριο θα πάμε και για τις καρέκλες. Τι ύφος είναι αυτό? Καλορίζικο, βρε. Τι έπαθε αυτός, τι του δώσατε? Εντάξει, τέρμα το παραμύθι. Παρατράβηξε. Ορίστε. Άστο. Κυκλοφόρησαν τα νέα. Καλύτερα να το παραδεχτείς. Παιδιά, τι πάθατε? Τέλος πάντων, τα μάθαμε όλα. Για τον Μουράτ και δεν χρειάζεται να κρύβεται άλλο. Φτάνει το δούλεμα. Μουράτ, έχετε σαλτάρει τελείως. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν σε υποχρεώσε κανείς να πεις την αλήθεια, αλλά αυτό το δούλεμα περί Πέτρου. Δεν κατάλαβα. Θα τα βάλετε με τον Πέτρο τώρα? Μα όσο σε ξέρω, όλο δεν μπορώ τους μουσουλμάνους και μου τη δίνουνε. Και τώρα πας και μένεις μαζί του. Τι σχέση έχει ο Πέτρος με μουσουλμάνους? Δεν το πιστεύω. Συνεχίζει. Οκ. Okay. Δικαίωμά σου είναι. Ποιο πράγμα? Ότι ο Πέτρος είναι Μουράτ και εσύ αποφάσισες να συμβάλεις στην ελληνοτουρκική φιλία. Δεν λέω, εντάξει, για μια και έξω, αλλά για συμβίωση. Μου φαίνεται too much. Ο Πέτρος, μουσουλμάνος. Ο Μουράτ. Άντε, σηκωθείτε. Πλάκα κάνετε, έτσι. Είπαμε κομμένο το δούλεμα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί. Δεν το ξέρες. Πώς σου διέφυγε η περιτομή? Ντίνα, Παύλο, πείτε μου ότι είναι πλάκα. Τον είδαμε εμείς στο καφενείο του Μαχαλά. Πότε? Πού? Ντίνα, πάμε. أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Είδα τον ορίχτη στον δρόμο και μου πέσαν τα μούτρα. Δεν ξέρω τι να πω. Αφεντέρ, συγγνώμη, Τζα. Αλίγαρο μου. Μπέντε ο ηλέγη. Πάρκε την επιλέγη, Τέμιορο. Σαλ. Είδες πως έγινε η Μελέκ. Πού η ομορφιά της. Το γέλιο της. Κίτρινη σαν λεμόνι. Κι εγώ τη συμπονάω. Αλήθεια στο λέω. Τότε. Ξανασκέψου το, Μουράτ. Δεν είναι ντροπή. Καμιά φορά θολώνει ενός του ανθρώπου και ξεστρατίζει. Σε σέβομαι, θεία, και το ξέρεις. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ο Θεός ξέρει πόσο πάλεψα μέσα μου, αλλά η καρδιά μου είναι κρύα. Καρδιά. Ο Θεός δίνει στον πιστό την καρδιά να χτυπάει, να δίνει ζωή. Όμως δεν της είχε εμπιστοσύνη. Και έδωσε το μυαλό να κρατάει το χαλινάρι. Πίστη δεν είναι μόνο νηστεία στο Ραμαζάνι. Πρέπει να ξέρεις και να αγαπάς. Να σκέφτεσαι και τον άλλον. Ναι. Σκέψου τη Μελέκ πως μαραζώνει. Σε μένα το θείο σου. Δώσ' μου το λόγο σου πως θα το σκεφτείς πάλι. Εμένα βρήκες να κοροϊδέψεις. Πάμε κάπου άλλο να συζητήσουμε. Έχεις κουράγιο για ψέματα. Πόσα θα πεις ακόμα. Ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά... Μουράτ. Ο Πέτρος μου είναι Μουράτ. Είναι δυνατόν. Άκουσε με. Τι είναι αυτά που λέει, Χριστίνα. Ο άνθρωπος που αγάπησα είναι Τούρκος. Δεν το πίστεψα. Ήθελα να το δω με τα μάτια μου. Δεν φαντάζεσαι πόσες φορές προσπάθησα να σου εξηγήσω. Γιατί να συμβεί σε μένα, Θεέ μου. Κορόιδεψες. Με ξεφτέλησες. Πόσες φορές γέλασες μαζί μου. Δώσε μου μια ευκαιρία να σου εξηγήσω. Πώς μπόρεσες να έρθεις στο σπίτι μας. Πώς τόλμησες να μιλήσεις στον πατέρα μου. Έκανες εσύ τέτοιο πράγμα. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν τράπηκες. Δεν είχες τίποτα να φοβηθείς. Θεό, Αλλάχ, κάτι. Θα έρθω να του ζητήσω συγγνώμη, στορκίζομαι. Πώς δεν το κατάλαβα τόσο καιρό. Πόσο ηλίθια ήμουνα. Χριστίνα. Μίλα στο όνομά μου! Μην το ξαναπιάσεις στο στόμα σου. Πώς δεν μου κόψε με τόσα σημάδια. Τυφλώθηκα. Σ' αγαπάω. Σκάσε! Δεν θέλω να ξανακούσω τη φωνή σου. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Μη σε ξαναδώ. Ποτέ. Άκουσες.
Δεν τρέπεσαι, ρε! Αρνήθηκες την πίστη σου! Έγινες χριστιανός! Άσε με, θεία! Άσε με! Για μια γυναίκα, ρε. Είναι δυνατόν. Εσύ, ο Μουράτ, σύνελθε! Δεν έχεις ιδέα, θυγέ. Δεν καταλαβαίνεις. Στη δουλειά σας. Ένα σφινάκι βότκα. Άλλο ένα. Κερδίν. Γερ. Μπακλάβα μη ζητάτ. Μα χαλεδέν έουλ του ουδάν. Χαμπερίν γιόκ μου. Χάγερ. Νόλμους. Ο γλουνόν μπίρ. Χριστιάν και ζηλά έλεις κι εσύ. Ολ του ουνού. Δού η μάτιν με. Ο Μουράτ. Αυτή ήρθε μέσα στο καφενείο όταν φύγανε του τζαμί και τον βρήκε. Το δικό μου το γιο. Τον έβρισε, το χαστούκησε. Και εκείνος έτρεχε πίσω της παρακαλώντας. Μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τον κατηγόρησε πως παριστάνει τον χριστιανό, καταλαβαίνεις. Και εκείνος μιλιά.
Duymadın mı? Ortalık çaskalanıyor. Hayır, ne olmuş? Murat, kahvede. Δεν πήγε μέσα ο Σερχάν. Πάλι βιαστικός είναι. Πάει καλά η δουλειά του και... Τι? Τίποτα κακό? Τα κατορθώματα του γιού μας. Κι απόψε θα έρθω να στο πω.